ξέραμε ότι ήταν δύσκολο παιχνίδι. Παίζαμε μια ζωή, μια ομάδα που είναι χρόνια στην κατηγορία, ιστορία. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο που για πρώτη φορά φέτος παίζει και μέσα στην έδρα του. Ξέραμε ότι παίζει στα πρώτα παιχνίδια στο Φιλάντι. Σαν γενική ομάδα του παιχνιδιού, πιστεύω ότι με ευχαριστήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είμαστε τόσο καλοί. Σχεδόν ο αντίπαλος μας έχει στα καρέ μας. Παρ' όλα αυτά, αντέξαμε για ένα βαθμό πιο πολύ ψυχολογίας παρά ικανοποίησης, δηλαδή απόδοσης, αλλά πιστεύω στο ποδόσφαιρο ότι το αποτέλεσμα μετράει. Στα άλλα παιχνίδια, μέσα στη Φιλιππιάδα, είχαμε καλή παρουσία, αλλά δεν είχαμε πάρει κανένα βαθμό. Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Πιστεύω ότι θέλει η ομάδα πολύ δουλειά. Θέλει κάποιους παίκτες έμπειρους να μπορούν να πάρουν την ομάδα στην πλάτη. Το είδαμε ξανά το μήχρονο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεύτερο γκολ για απειρία κάποιων παιδιών που σήμερα παίξαν για πρώτη φορά. Τέσσερις ποδοσφαιριστές στην δεκάδα που παίξαν για πρώτη φορά. Νέα παιδιά από το τοπικό. Χωρίς να υπάρχει δικαιολογία, θέλουμε δουλειά. Θα συνεχίσουμε να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία γιατί και ο Εθνικός έχει μια ιστορία σαν ομάδα. Κοιτάξτε, και από πέρυσι που ήμουνα, η ομάδα όσο πάει βελτιώνεται, έχει νέα παιδιά, όπως είπε και ο coach. Πολλή δουλειά υπάρχει στην ομάδα, δουλεύουμε καθημερινά. Αυτά, υπάρχει βελτίωση. Ο Εθνικός είναι μεγάλη ομάδα, έχει μεγάλη ιστορία που έχω καταλάβει. Και το ζω κάθε μέρα αυτό με αυτά. Και όσο πάει, θα βελτιωθούμε ακόμα και πολύ με τα παιχνίδια. Επειδή είμαστε νέοι. Εννοείται, ο κόσμος μας αγαπάει επειδή είμαστε νέα παιδιά. Πρέπει να μας στηρίξουν. Έρχεται στο γήπεδο, μας βοηθάνε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον κόσμο και για την ομάδα. Πρώτα απ' όλα, να δώσω χαρακτήρα στη Φιλιππιάδα για την ισοπαλία και στον κόσμο του Θεσπρωτού, ο οποίος ήρθε σήμερα στο γήπεδο να μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη νίκη. Μία νίκη όμως που για ακόμα ένα παιχνίδι δεν ήρθε. Και πάλι δεν ήρθε με τον ίδιο τρόπο που δεν ήρθε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Χάνοντας πολλές ευκαιρίες να μπορέσουμε να κάνουμε το 1-0, το 2-0. Αντίθετα, με την πρώτη ή δεύτερη φορά που φτάνει η αντίπαλη ομάδα στην περιοχή μας, κάνουμε πολύ εύκολα το λάθος και τρώμε γκολ. Κάτι τέτοιο έγινε και σήμερα. Και πραγματικά είναι δύσκολο, η προσπάθεια έγινε από τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα. Για να γυρίσει το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όμως θα προσπαθήσω αυτό το πράγμα να σταματήσει. Να σταματήσει με τη δουλειά, με αλλαγή προσώπων. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο γιατί για πέμπτο παιχνίδι να συμβαίνει το ίδιο είναι πολύ. Όταν δημιουργείς τόσες ευκαιρίες και δεν βάζεις αναλογικά τις ευκαιρίες που κάνεις, δεν κάνεις τουλάχιστον ένα μικρότερο σαφέστατα ποσοστό γκολ, θεωρείς ότι υπάρχει πρόβλημα στο γκολ. Αντίθετα, όταν η αντίπαλη ομάδα κάνει μία επίθεση ή δύο με προϋποθέσεις που το γκολ που φάγαμε σήμερα ήταν απλά ένα φάουλ από το πλάι και ένα γέμισμα στην περιοχή. Και αντίθετα η αντίπαλη ομάδα με μία ή δύο ευκαιρίες να κάνει γκολ, πάλι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία. Και τα δύο προβληματίζουν πολύ. Ευελπιστώ, γιατί δεν ψάχνω να βρω δικαιολογίες, δεν υπάρχει τύχη ή ψυχολογία ή αυτό γίνεται για πόνο στο παιχνίδι. Η τύχη μας γύρει στην πλάτη να πω μια εύκολη δικαιολογία. Εμείς φταίμε και εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Κότσο, δεν θεωρείτε ότι μια νίκη μπορεί να αλλάξει όλη την ψυχολογία στην ομάδα και να φταίει αυτό γενναιόδωρο ότι δεν υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα για να δείτε αλλιώς τα παιχνίδια πιο με άλλη προοπτική? Ναι, νομίζω ότι αυτό που με ρωτάτε ασφαλώς και παίζει ρόλο γιατί η ομάδα αποτελείται από νέα παιδιά, είναι πολύ χαμηλός ο μέσος όρος
για τον Χάρη τον Μπίκα που με ρωτήσατε πριν, και αυτό μαζί με τον Κωνσταντάκο, οι οποίοι είναι δύο παιδιά τα οποία είναι στο στρατό. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει με τη λειτουργία όμως της ομάδας. Η λειτουργία της ομάδας αποτελείται από 20 παίχτες και όλοι προσπαθούμε για τον ίδιο σκοπό και δεν λέω λείπει κάποιος ή θα έρθει κάποιος άλλος κλπ. Όλοι είναι σημαντικοί για την ομάδα. Όσον αφορά για την νίκη, θα συνεχίσουμε να βολεύουμε για αυτή, γιατί θεωρώ ότι τη δικαιούμασταν και σήμερα και σε προηγούμενα παιχνίδια, κάτι το οποίο δεν ήρθε. Και θα προσπαθήσουμε, θα σταματήσουμε την προσπάθεια. Μήπως υπάρχει μια μικρή επανάπαυση, υπάρχει κάτι τέτοιο? Από μένα προσωπικά, αυτό που λέω στους παίχτες, δεν είναι, πρέπει να βρουν τα κίνητρα, πρέπει να είναι υψηλά. Δεν πρέπει να κοιτάνε, δεν είπε κανείς ότι η ομάδα του Θεσπρώτου πηγαίνει για τη σωτηρία. Και δεν είναι ο στόχος αυτός. Η ομάδα του Θεσπρώτου πρέπει να κάνει μια πορεία ανάλογη ή καλύτερη από την προηγούμενη χρονιά. Ή από τις προηγούμενες χρονιές. Αυτός είναι ο στόχος. Και δεν παίζει ρόλο αυτό γιατί ποιες θα είναι οι δύο ομάδες. Ξέρει κάποιος ποιες θα είναι αυτές οι δύο ομάδες από την αρχή του πρωταθλήματος? Είναι αρχή του πρωταθλήματος, μπορεί να επαναπαυτεί κάποιος. Αν επαναπαύεται κάποιος στο ποδόσφαιρο, κάνει μεγάλο λάθος. Είτε για την άνοδο, είτε χρήζεται φαβορή για την άνοδο, είτε χρήζεται ένας υποψήφιος που υποτίθεται ότι μπορεί να πέσει στην κατηγορία. Δεν υπάρχει αυτό. Το κίνητρο των παιχτών πρέπει να είναι άλλα. Πρέπει να είναι βελτίωση, πρέπει να, είναι, να λειτουργούν με βάση την ιστορία και τις προοπτικές της ομάδας και μετά το για τον εαυτό τους. Coach, πιστεύετε ότι το ρόστερ που έχει η ομάδα είναι ικανό να ανταπεξέλθει ή χρειάζεται ίσως μία προσθήκη ακόμα? Πιστεύω ότι χρειάζεται μία προσθήκη ακόμα. Χρειάζεται. Χρειάζεται και γιατί αντί να έχουμε την υπομονή, δεν μπήκε μια ευκαιρία ή δεύτερη να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τον αντίπαλο. Αντίθετα με το που φτάνει ο αντίπαλος στην περιοχή μας, η ευκαιρία θα γίνει ή θα φάμε ένα γκολ. Αυτό τουλάχιστον αυτή η εικόνα υπάρχει τις πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα καινούριο πρόσωπο. Έχετε μιλήσει με τη διοίκηση για αυτό το ενδεχόμενο? Ναι, έχουμε μιλήσει, έχουμε μιλήσει. Μπορώ να πω κάτι λίγο? Ναι, βεβαίως. Ό,τι θέλετε. Θέλω να πω ότι επειδή στο Χουζάδα να είμαι ο δικηγόρος του και ο Σέμου, επειδή στο Σέμου σε προπονητή και τον τιμώ, χαίρομαι να είμαι αντίπορος με τους προπονητές από τους Βελληνικούς. Επειδή μια εικόνα έτσι βλέπω την ομάδα, τις ρωτώ τις ευκαιρίες σου και στο σημερινό παιχνίδι που δημιούργησε με εμάς. Πιστεύω ότι αν ένας προπονητής φτιάχνει μια ομάδα να φτάνει στην ευκαιρία, πιστεύω ότι αυτό διδάσκει και αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχει ικανότητα, υπάρχει το άγχος των παιχτών. Όσον αφορά την αμυντική λειτουργία, που όταν μέσα στην έδρα σου δώσει κάποιο γκολ, που σε το 3-4 τα κάτι σχόρα αγγλικά, πιστεύω είναι νωρίς ακόμη. Ο Λάζαρος ήταν καλός αμυντικός, πιστεύω θα το βρει το πρόβλημα και η ομάδα θα πάει πολύ καλά. Και μου αρέσει που έχει και πίεση για τόσο πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι θα είναι η ομάδα, είναι σε καλό δρόμο και θα το βρει ο κότς. Αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και τον χρόνο σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.